Калинка, калинка моя, в саду ягод малинка, малинка. Απόψε έχουμε τη χαρά και τη τιμή να καλωσορίσουμε στο νησί μας έναν από τους πιο δραστήριους συλλόγους στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό διότι δεν μπορούσε να υπάρχει άλλο σύλλογος που να έχει δράσεις και εμφανίσεις κάθε εβδομάδα. Και ο λόγος για το σύλλογο του Περιπονησίου Ελευθερίας με την άξια πρόεδρό του, την κυρία Τίνα Τριγέκη. Σήμερα είναι κοντά μας με τη θεατρική της ομάδα και όλοι θα λένε εδώ να μας αλλάξει τη διάθεση. Δεν ξέρω αν το πετύχουν. Αυτοί πάντως είναι βέβαιοι γιατί έχουν δάσκαλο το Γιώργο τον Ματαράγκα, οι οποίοι είναι με τη, αυτό που θα μας παρουσιάσουν είναι με τη διδασκαλία του Γιώργου, ο οποίος είναι γνωστός ηθοποιός, πολύ γνωστός σε όλους μας, μέσα από τον κινηματογράφο και το σύριαλ της τηλεόρασης, από τα πιο γνωστά είναι η Λάμψη και το Καλημέρα Ζωή και άλλα πολλά. Όμως υπάρχουν στη ζωή μας και κάποια απρόοπτα. Ο κ. Ματαράγκας δεν είναι απόψε μαζί μας, διότι σήμερα το πρωί μέσα στο λιμάνι του Πειραιά είχε ένα μικρό ατύχημα με το αυτοκίνητό του και δεν πρόλαβε το καράβι για να έρθει. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλη την ομάδα και έναν έναν ξεχωριστά. Ιδιαίτερα την πρόεδρο, την κυρία Τριλίκη, για την πολύ καλή συνεργασία μας. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, τον Αλπεριφερειάρχη κ. Γιώργο Λοντεωρέτη, καθώς και τους υπαλλήλους του Γραφείου του Πολιτισμού της Περιφέρειας, το Δήμο Σύρου Ερμούπολης για την παραχώρηση του ιστορικού μας θεάτρου και την κυρία Αντιδήμαρχο Αλίκη Λονταρίτη για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε μαζί. Τον Νίκο και τη Μάγδα Κοντιζά που είναι στον ήχο και το φωτισμό, την Ελισάβετ Φακονδίου και την κυρία Ελένη στην εξυπηρέτηση του θεάτρου, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα έντυπα και ηλεκτρονικά και τον αγαπητό μας φίλο Μπάμπη Κουλούρα, ο οποίος καλύπτει όλες μας τις εκδηλώσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you.
Άσιο. Όταν μία γυναίκα συναντά έναν άντρα, είναι σαν να ανακαλύπτει τον κόσμο. Εγώ τι ήμουν πριν συναντήσω τον άντρα? Μία κοπέλα που λέγαν ότι είναι όμορφη, ήξερε να κεντάει, να τραγουδάει και να μαγειρεύει. Πήγαινα και καθόμουν στον κήπο, σε έναν πάγο, κάτω από τον ήλιο. Έπινα τσάι και κοίταγα τις ανθισμένες ακακίες να παίζουμε τον αέρα. Και τις ασημένιες φιλοσιές από τις λεύκες να τρεμουλιάζουν ανάλαφρα. Και η ψυχή μου ήταν όλα αρώματα, όπως αυτά τα δέντρα. Ήταν ωραία έτσι και αναπαυτικά. Και όλα έρχονταν και έφευγαν όπως τα σύννεφα. Απαλά. Εκείνος έμενε σε μία κάμαρα στο περίπτερο του κήπου. Δεν είχε λεφτά να πληρώσει νίκη για όλο το περίπτερο. Αλλά ο μπαμπάς το είχε αφήσει όλο στη διάθεσή του. Ο πατέρας μου αγαπούσε τους καλλιτέχνες. Και ο κύριος Κούκι, ημπρεσάριος. Οι καλλιτέχνες έρχονταν τακτικά στο περίπτερο. Έπιναν τσάι και έκαναν πρόβες. Κουβέντιαζα και γελούσα. Εκείνου το άρεσε να φλιαρεί μαζί μου. Δηλαδή αυτός μίλαγε και εγώ άκουγα. Η ζωή ενός υπρεσάριου είναι τόσο συναρπαστική, τόσο μεγάλο ενδιαφέρον, με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να, παραδείγματος χάρη. Νοικιάζεις ένα έφριο θέατρο για όλο το καλοκαίρι. Παίρνεις ηθοποιούς, κλείνεις αγγελίες, βάζεις αγγελίες, γράφεις τους καλλιτέχνες που θα γραφτεί το όνομά τους πάνω ή κάτω από τον τίτλο του έργου, σε τετράγωνο, σύμπραξης και τα τέτοια. Παίρνεις ταξιθέτριες και ταμείες. Και όλα είναι έτοιμα στην εντέλεια. Και ξαφνικά αρχίζει να βρέχει και να βρέχει και να βρέχει. 15 μέρες συνέχεια, χωρίς σταματημό. Φυσικά, παράσταση δεν γίνεται. Οι θεατές όμως που πλήρωσαν εισιτήριο θέλουν τα λεφτά τους πίσω. Οι ηθοποιοί και το προσωπικό ζητάνε τους μισθούς τους. Εμείς σου λέμε φταίει που έβρεχε, που βρέχει. Ο Κούκι τραβάει τα μαλλιά του, φωνάζει και στριγκλίζει. Θα με πεθάνουν, θα με γδάρουν ζωντανό. Και καταργέται την ώρα και τη στιγμή που διάλεξε αυτό το επάγγελμα. Όμως εγώ νιώθω ότι είναι πολύ ευτυχισμένος και πως όλη αυτή η σκοτούρα και η φασαρία είναι η ζωή του. Ο Κούκι είναι κοντός και κυτρινιάρης. Στριγκλίζει όταν μιλάει και έχει σγουρά μαλλιά που πέφτουν, κάνουν μπούκλες στο βέλτο, στον ώμο του. Όμως εγώ τον αγαπάω και τον παντρεύτηκα. Και έχω μάθει τόσα πολλά μαζί του. Και τώρα ξέρω τα πάντα. Για τους ηθοποιούς, για τα θέατρα, για όλοι. Και ξέρω πως οι σκηνοθέτες, οι συγγραφείς, δεν δίνουν δεκάρα για τους ηθοποιούς και για τους συνεργάτες τους. Δεν τους νοιάζει καθόλου. Αυτό που τους νοιάζει είναι μόνο η δουλειά τους. Και γι' αυτό είναι καλύτερα να τους παίζεις αφού έχουν πεθάνει και έχουν γίνει κλασικοί. Ο Κούκι πέθανε. Πέθανε σε μία τουρνέ. Μου ήρθε ένα τηλεγράφημα, όλο ακατανόητες λέξεις. Σύζυγος, ανοήτως, απέθανε, συγκοπή, κηδεία, Κυριακή, περιμένουμε. Εκείνο το ανοήτως δεν μπορούσε να το καταλάβω, να το εξηγήσω. Αλλά μετά κατάλαβα. Δηλαδή τα κατάλαβα όλα. Εκτός από εκείνο το περιμένουμε. Τι περίμενα. Τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί από αυτό.
Ο δεύτερος μου άντρας ήταν ψηλός και δυνατός. Το λέγαν Βασίλη και είχε ξυλεμπόριο. Θεέ μου, τι ενδιαφέρον που ήταν. Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι τα δέντρα του κήπου μας και το τραπέζι μας και η ντουλάπα και τα έπιπλα, ότι ήταν από όλα από το ίδιο ξύλο. Άλλα, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι άλλα ξύλα κάνουν για έπιπλα και άλλα για σπίρτα, για κατάρτια, για καρένες και άλλα δεν κάνουν για τίποτα, παρά μόνο για το τζάκι. Και πως φτιάχνεις πολύ όμορφες κονσόλες από καρποφόρα δέντρα. Έμαθα επίσης από τον άντρα μου ότι η βελανιδιά είναι πολύ σκληρή και το πεύκο πολύ μαλακό και πως το σκληρό πριονίζεται πιο δύσκολα από ότι το χλωρό και πως κάθε φορά για κάθε ξύλο χρειάζεται διαφορετικό πριόνι και κάθε φορά πρέπει να ανοίγεις τις λάμες, πρέπει να έχεις διαφορετικό άνοιγμα και πίεση της λάμας. Και φυσικά έμαθα για όλες τις τιμές τα ξύλα στην αγορά. Ο άντρας μου ήταν παχής, δυνατός και καλός. Και όπως όλοι οι άντρες που είναι παχής, δυνατοί και καλοί, δεν πρόσεχε και αρρώστησε σαν μωρό παιδί. Και με άφησε χείρα με χιλιάδες ονόματα δέντρων να ζουζουνίζουν στο κεφάλι μου. Ο τρίτος μου άντρας, δηλαδή σύντροφος, ήταν κτηνίατρος. Οι αρρώστιες των ζώων δεν είναι ίδιες με τις αρρώστιες των ανθρώπων. Είναι πολύ βλαβερές. Βέβαια, δεν εννοώ την πανούκλα. Αλλά όποτε έβλεπα γελάδες στο λιβάδι, προσπαθούσα να μαντέψω ποιανή στο γάλα είναι πιο βλαβερό για τα παιδιά. Μάλιστα. Μια φορά κατάφερα να γλιτώσω τον κόκορα, την κόριζα, βάζοντας τα δυο μου δάχτυλα μέσα στο λαρίκι του. Αυτό μου το έμαθε ο Βλαδίμηρος, ο κτηνίατρος που σας έλεγα του συντάγματος. Είχε μεγάλα, λυπημένα μάτια και μια πίκρα στο στόμα. Έκανε όλο του κεφαλιού του και συνήθιζε να λέει «Μερικές πράξεις είναι ασυγχώρητες». Και εννοούσε τη γυναίκα του που το σκασε με τον αρχιμάγειρα του ξενοδοχείου του Μπριάνσκ. Φανταστείτε πόσες συνταγές να τις έμαθε. Βέβαια, θα μπορούσα να είχα ξαναφτιάξει τη ζωή μου με τον Βλαδίμηρο. Αλλά ξαφνικά μεταθέσανε το σύνταγμά του στη Σιβηρία. Και έτσι χαθήκαμε. Μια μέρα, χωρίς να με ειδοποιήσει, ξαναγύρισε ο Βλαδίμηρος. Είχε παραιτηθεί από το στρατό και σκόπευε να μείνει στην περιοχή μας για πάντα. Τι χαρά! Γύρευε σπίτι για να μείνει. Μαζί με τη γυναίκα του τα είχαν ξαναβρει και το γιο της, δηλαδή το γιο του αρχιμάγειρα, τότε τους πρότεινα να έρθουν να μείνουν στο δικό μου σπίτι. Ήταν πολύ μεγάλο πια για μένα. Και έτσι κι εγώ μετακόμισα στο σπιτάκι του περίπτερου. Περνούσαμε θαυμάσια, χωρίς να ενοχλούμε ο ένας τον άλλον. Μια μέρα, η Σοφία, η γυναίκα του Βλαδίμηρου, έφυγε ξαφνικά για το Χάρκοβο. Πήγε, λέει, να δει μια συγγένισά της που είχε αρρωστήσει.
Και δεν ξαναγύρισε. Ο Βλαδίμηρος από τότε έλειπε συχνά από το σπίτι. Και ο μικρός μου ο Σάσα έμενε ολομόναχο στο σπίτι. Και λυπημένο. Ήτανε γελαστό, χαρούμενο παιδάκι. Αλλά πολλές φορές η μοναξιά μας κάνει μελαγχολικούς. Έτσι λοιπόν κι εγώ αποφάσισα να τον πάρω στο περίπτερο, πλάι στην καμαρούλα τη δική μου, χωρίς να ρωτήσω κανένα. Περνούσαμε θαυμάσια. Τέλειωνε το δημοτικό και δυσκολευόταν λίγο στα μαθήματά του. Έτσι αποφάσισα λοιπόν κι εγώ να τον βοηθήσω. Τα βράδια περνούσαμε θαυμάσια. Διαβάζαμε μαζί, γράφαμε μαζί, κλαίγαμε μαζί όταν δεν μπορούσαμε να λύσουμε κανένα δύσκολο πρόβλημα. Αλλά τώρα έχουμε μάθει ένα σωρό πράγματα. Γιατί, αν το σκεφτείς, αν είναι να μάθεις κάτι, καλύτερα να το μάθεις από την αρχή. Έχουμε μάθει ένα σωρό, τη γεωγραφία, ιστορία, αριθμητική, ακόμα και ιχνογραφία. Να προχτές είχαμε ζωγραφίσει δύο κεράσια που λες και θα έσταζαν αίμα. Πόσο τον αγαπάω το μικρό μου Σάσενα. Όταν βλέπω το κεφαλάκι του σκυμμένο στο κεφάλι και τα μαλάκια του να χρυσίζουν από το φως της λάμπας, τα μαγουλάκια του να είναι ροδοκόκκινα, γι' αυτό το παιδάκι και τη ζωή μου θα έδινα. Προχτές το βράδυ, όπως κάθε βράδυ, τον έβαλα για ύπνο και έπειτα πήγα να ξαπλώσω κι εγώ. Με είχε πάρει ο ύπνος. Όταν ξαφνικά ακούστηκε ένα χτύπημα στην πόρτα. Η καρδιά μου χτύπαγε τόσο δυνατά από τρόμο. Τα χέρια μου, τα πόδια μου παγώσανε. Χτύπημα ξανά. Τηλεγράφημα από το Χάρκοβο. Η μητέρα του θέλει να μου το πάρει η μητέρα του. Το κεφάλι μου έχει παγώσει. Τα χέρια μου, τα πόδια μου μένουν ακίνητοι. Ο Θεέ μου, δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από μένα. Περιμένω λίγο. Ακούω ψήθυνους φωνές. Περιμένω να ακούσω. Ο πατέρας του! Είναι ο πατέρας του που γυρνάει από τη Λέσχη. Λίγο μεθυσμένος βέβαια, αλλά τι χαρά! Η καρδιά μου γαλινεύει σιγά σιγά. Κλείνω τα μάτια και σκέφτομαι τη ζωή του Σάσα, το σχολείο του Σάσα, το μέλλον του Σάσα, που είναι πάλι δικός μου. Και ως μέσα σε όνειρο σιγοτραγουδώ το τραγούδι που λέμε μαζί. Γέντου, γέντου, γέντου. Yeah.
Το 76 εγώ πριν να φέξει πήρα ένα πλοίο άσπρο σαν ψυγή σαν όσο κομμή. Το 76 σαν χοντρό αστείο κρύο χειρουργείο το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Αχρελίτσα αγάπη μου! Σ' αγαπάω, Ρελίτσα! Σ' αγαπάω πολύ, Ρελίτσα! Αγαπώ το δέρμα σου, Ρελίτσα! Αγαπώ το στρογγυλό φαλακρό κεφάλι σου που λάβει μέσα στη νύχτα τη ζωή μου, Ρελίτσα, και μου κρατάει συντροφιά! Είσαι δικιά μου, Ρελίτσα! Είσαι δικιά μου, κατά δικιά μου! Χωρίς εσένα, Ρελίτσα, χωρίς εσένα, Γιάννη και λαμπερή ομορφιά μου, βυθίζομαι στα σκοτάδια της μοναξιάς, Ρελίτσα. Αβρελίτσα, πήγω λαμπίδα μου, Ρελίτσα. Είσαι ο φάρος που λάμπει μέσα στη ζωή μου, Ρελίτσα. Λίτσα, σ' αγαπάω, Ρελίτσα. Σ' αγαπάω, μ' ακούς. Ναι, Ρελίτσα, σ' αγαπάω και θέλω να με παντρευτείς. Ακούς, θέλω να με παντρευτείς. Πες το ναι, Ρελίτσα. Πες το ναι. Σε ευχαριστώ, Ρελίτσα, που είπες το ναι. Σε ευχαριστώ, Ρελίτσα. Μπράβο. Ουφ, ουφ, ένα βάρος έφυγε από πάνω μου που κουβαλούσα τόσα χρόνια. Σε ευχαριστώ, Ρελίτσα. Και τώρα, Λίτσα, θα μιλήσουμε σοβαρά. Γι' αυτό στήσε αυτή και άκουσε αυτά που θα σου πω. Και πρώτα απ' όλα, όταν εγώ σε παντρευτώ, να το ξέρεις, μόνο εγώ θα σε ανέβω και θα σε σβήνω. Και το σαλόν στα φώτα, Ρελίτσα. Και κανένας άλλος. Και να το ξέρεις, στη ζωή σου θα υπάρχω μόνο εγώ και κανείς άλλος. Και τώρα, Λίτσα, πρόσεξε. Πρόσεξε να το ξέρεις. Αν αφήσεις άλλο χέρι απάνω σου να σε αγγίξει και να σε ανάψει, τότε εγώ θα σε ξεβιδώσω και να σε κάνω θύμψαλα. Γαμώτο μου. Αυτά είχα να σου πω, Ρελίτσα. Αυτά να είχα να σου πω. Και τώρα, Λίτσα, να ξέρεις ότι εμείς οι δύο θα κάνουμε πολλά, πολλά γυάλινα και λαμπερά παιδάκια. Και όταν αυτά μεγαλώσουν θα γίνουν μέγα και τρανά και θα φωτίσουν τον κόσμο όλο. Πώς φιλείς το χώμα που πατώ? Εγώ θέλω σκότωμα.
Είμαι τόσο κουρασμένη. Αν μπορούσα να ξεκουραστώ, αν μπορούσα να ησυχάσω. Είμαι γλάρος! Όχι, άλλο ήθελα να πω. Είμαι ηθοποιός. Είναι και αυτός εδώ. Χαλάς είναι. Δεν πειράζει. Δεν επίστευε στο θέατρο. Πάντα γελούσε με τα όνειρά μου. Ώσπου σιγά σιγά έπαψα κι εγώ να πιστεύω. Έχασα το θάρρος μου. Έπειτα η αμφιβολία για την αγάπη του, η ζήλια, ο φόβος, η αγωνία για τα παιδιά μου. Έγινα αποταπή, ασήμαντη. Έπαιζα κουτά. Δεν μπορείς να φανταστείς τι νιώθει εκείνος, πως ξέρει πως παίζει κουτά. Είμαι γλάρος. Όχι, όχι, δεν είναι αυτό. Θυμάσαι κάποτε που σκότωσες ένα γλάρο. Ένας περαστικός πέρασε τυχαία, το είδε και μη έχοντας τι άλλο να κάνει, το κατέστρεψε. Ένα θέμα για μικρό διήγημα. Μα όνου που... Α, τι έλεγα, για τη σκηνή. Τώρα πια δεν είμαι έτσι. Είμαι μια πραγματική ηθοποιός. Παίζω με πάθος, με ενθουσιασμό. Μεθάω πάνω στη σκηνή, νιώθω πως είμαι ωραία. Και τώρα που βρίσκομαι εδώ, περπατώ τριγύρω και σκέφτομαι. Σκέφτομαι και νιώθω πως η ψυχή μου κάθε μέρα γίνεται πιο δυνατή. Τώρα το ξέρω, το καταλαβαίνω, Κώστια, πως στη δουλειά μας, στο παίξιμο ή στο γράψιμο, αυτό που αξίζει δεν είναι η δόξα, ούτε η φήμη, αλλά το να μάθεις να κάνεις υπομονή. Να μάθεις να σηκώνεις το σταυρό σου και να έχεις πίστη. Εγώ τώρα πιστεύω και αυτό με κάνει να πονώ λιγότερο. Και όταν σκέφτομαι την τέχνη μου, την αποστολή μου, δεν φοβάμαι τη ζωή. Και αυτές οι σκέψεις βαραίνουν τα πνεύματα. Βλέπω ένα μαύρο σύννεφο να έρχεται σαν καταιγίδα. Τι είναι αυτό, καλό μου πνεύμα? Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τα πνεύματα μου λένε να αγνοήσω αυτό το μαύρο σύννεφο και να συνεχίσω. Βλέπω ένα καράβι. Σημαίνει κάτι αυτό για κάποιον εδώ μέσα? Μάλιστα, κυρία. Παιδί μου, σκέφτεσαι να πας ταξίδι με καράβι? Μάλιστα, κυρία. Παιδί μου, θα έλεγα να αναβάλεις αυτό το ταξίδι για ένα χρονικό διάστημα. Καθυστέρησέ το. Θα βρεις μία δουλειά καλή εδώ στη Νέα Ορλεάνη. Αν έχεις πίστη και ελπίδα. Μην κάνεις μακρινό ταξίδι στον ωκεανό, μέχρι να σε καλέσει ο Κύριος. Ευχαριστώ, καλό μου πνεύμα. Το κοροϊδεύει το παιδί. Όλα αυτά τα βγάζει από το μυαλό της. Ναι, υπάρχει μια αρνητική παρουσία εδώ μέσα. Ναι, υπάρχει. Τα πνεύματα όμως μου λένε να την αγνοήσω και να συνεχίσω. Αμήν!
Άννη! Μου φαίνεται πως ακούω το όνομα Άννη. Βλέπω πέρα στην όχθη του ποταμού μια ψηλή, λιγνή, με γκρίζα μαλλιά που λέγεται Άννη. Σημαίνει κάτι αυτό. Για κάποιον. Εδώ μέσα. Τη γιαγιά μου τη λέγανε Άννη, αλλά ήταν παχιά. Παιδί μου, τα πνεύματα δεν διατηρούν τη σάρκα του. Ξέρεις πόσα πνεύματα έχω δει εγώ να αποβάλουν τη σάρκα τους. Άκου τι λέει, συνεχίζει. Πάλι αυτή η ενοχλητική φωνή. Τι είπες πνεύμα μου, ναι Άννη θα το κάνω. Η Άννη λέει να σφίξεις τα δόντια σου και όλα θα περάσουν με υπομονή και κουράγιο. Τι άλλο είπες Άννη, ναι Άννη πνεύμα καλό θα γίνει. Η Άννη λέει, μην κρατήσεις κακία σε αυτή τη γειτόνισσα. Η Άννη. Κάτι με σφίγγει εδώ πέρα. Παιδί μου, γιατί γουρλώνεις έτσι στα μάτια σου. Λες να είναι από αυτό η πονοκέφαλη. Γι' αυτό είναι η πονοκέφαλη. Έλα να με βρεις μετά την τελετή, να σου πω τι πρέπει να κάνεις για να σου περάσει. Ευχαριστώ που τελετή κλαίω, ευχαριστώ. Μπράβο. Τώρα μου φαίνεται πως μία άλλη γυναίκα έχει ραϊσμένη την καρδιά της από κάποιον άντρα. Μητέρα διπλό. Ναι, αδελφή μου! Με παράτησε ο άντρας μου! Αυτή η γυναίκα λέει πως την παράτησε ο άντρας της. Πότε σε παράτησε, αδελφή μου? Πριν 3 εβδομάδες ακριβώς. Πριν 3 εβδομάδες ακριβώς την παράτησε ο άντρας της. Βλέπω πέρα στην όχθη του ποταμού μια φιγούρα. Είναι γυναίκα? Ναι, γυναικεία φιγούρα. Ξανθιά? Βαμμένη. Κατεργάρα! Υποκρίτρια! Ξανθιά! Βαμμένη. Κάνει τη σεμνή και ζει μέσα στην ακολασία και στην τροπή. Αυτή είναι. Ο άντρας σου θα γυρίσει. Τον εαυτό της περιγράφει. Κάνει τρέλια περιγραφή του εαυτού. Πάλι ενοχλητική φωνή εκεί πίσω. Ο άντρας σου θα γυρίσει πιωμένος. Κάνε τις προσευχές σου. Συνέχισε τις προσευχές σου και κάνε μια μικρή δωρεά. Μη δώσεις τίποτα. Μη δώσεις ούτε δεκάρα. Πάλι! Όταν σου λέει είναι ψέμα. Πάλι! Αυτή η ενοχλητική φωνή εκεί πίσω. Ο άντρας σου, αδελφή μου, θα γυρίσει. Τώρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πάντως Χριστούγεννα θα είναι. Έτσι έφυγε πιωμένος. Και έτσι θα γυρίσει. Θα μπει μέσα στο σπίτι, θα σοριαστεί στο κρεβάτι, θα γυρίσει τη μούρη του στην τοίχο και τα χνότα του θα βρωμάνε ποτό. Έτσι κάνει όταν γυρίζει. Μη περιμένεις να σου γράψει γράμμα. Θα γυρίσει πιωμένος και χωρίς φράγκο στην τσέπη. Έτσι κάνει όταν γυρίζει. Μην του ρωτήσεις τίποτα, μην πεις ούτε καν το όνομά του. Βγάλ του μόνο τα βρωμικά ρούχα και ας τον στο κρεβάτι. Να μου γκρίζει, να κλιμητρίζει μέχρι το επόμενο πρωί, άμα σηκωθεί. Άμα σηκωθεί, θα είναι φρέσκος και σοβαρός. Σε ευχαριστώ, καλό μου πνεύμα. Σε ευχαριστώ. Κάνε μόνο μία μικρή δωρεά για τα πνεύματα, αλλά ο άντρας σου θα είναι ξεμέθιστος, φρέσκος και σοβαρός. Ποτέ δεν παραλείπει να ζητήσει λεφτά. Ένα δολάριο, μισό δολάριο για τα πνεύματα. Όχι για μένα, ναι. Σωστά, λεφτά. Μ'
Μια τρομερή αρνητική παρουσία υπάρχει εδώ μέσα και ενοχλεί τα πνεύματα. Αδελφή μου, εσύ γιατί έχεις έρθει εδώ πέρα? Αυτή η αδυναμία και η πόνη που έχω, τα πόδια μου, τα χέρια, πολεμός μου. Θα περάσω. Θα περάσουν, αδελφή μου, θα περάσουν. Πάρε αυτό το πουκάλι. Είναι από την Παναγία τη Λούρδη. Πιέστο με πίστη. Ρόντισε όλο σου το σώμα. Τρίψ' το καλά. Και όλα αυτά θα περάσουν. Αυτό το πρόβλημα που έχεις είναι γυναικολογικό. Έτσι μου λένε τα πνεύματα. Ευχαριστώ, καλό μου πνεύμα. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγκαλύνε, στο μπράβο. Καλά έκαμε και εσύ. Καλά έκαμε και εσύ. Καλή, 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 λίξε μάτα. Τώρα βλέπω ένα μεγάλο άσπρο χαρτί. Μου φαίνεται σαν αίτηση. Έχει κάνει κάποιος εδώ μέσα αίτηση? Εγώ, μητέρα, τη γλώ. Ω, αυτό το χαρτί χρειάζεται μία υπογραφή. Παιδί μου, το χαρτί πήρε την υπογραφή που χρειάζεται. Ευχαριστώ, μητέρα, τη γλώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλά κάναμε, κύριε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τώρα αισθάνομαι ότι κάποιος άλλος εδώ μέσα έχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Και μάλλον είναι ένα μικρό παιδί. Ένα κουριτσάκι. Μήπως είμαι εγώ? Ω, ναι! Αφήστε να περάσει το παιδί μπροστά για να μπορούν να το φτάσουν τα πνεύματα. Πες μου, ευλογημένο, πού πονάς? Ό,τι ντροπή! Οι αφρώσεις αυτού του παιδιού είναι πρισμένες και τα κόκαλά του έχουν σοβαρό πρόβλημα. Υπάρχει σαπίλα στα κόκαλά του. Τα πνεύματα όμως μου λένε ότι το παιδί θα γίνει καλά. Θα φύγουνε τα πρυξήματα από τις αφρώσεις και τα κόκαλά του θα γίνουν καλά. Όχι με εγχείρηση, αλλά με πίστη. Σε ευχαριστώ, καλό μου πνεύμα. Εσύ θέλω να πας το Σαββάτο το απόγευμα στο κημητήριο του Αγίου Ροζ. Θα πας μόνος σου, με το ροζάριό σου. Και εκεί που θα μετράς τα μνήματα και θα κάνεις τις προσευχές σου, ξαφνικά όλο σου το κορμί θα παγώσει σαν μία κρύα μέρα του χειμώνα. Και όλα τα μέλη του σώματός σου θα γίνουν καλά. Υμνείτε τον Κύριο ευλογημένη. Υμνείτε τον Κύριο ευλογημένη. Μπράβο, μπράβο. Σταματήστε αμέσως τώρα. Εσύ, γιατί έχεις έρθει εδώ? Έχω έρθει εδώ για να σε ξεπροστιάσω. Μάγισσα, παλιόγρια. Ναι, παλιόγρια. Δείτε τα κύλη της. Τι κρεόλι μας λέει? Χαραπίνα είναι. Μαύρη. Σαν και την ψυχή της. Μαύρη μαγεία κάνει. Πού του κάνει. Και μας λέει ότι... Επικαλείτε τα πνεύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν βλέπεις πνεύματα, δεν ακούς πνεύματα. Μόνο κοροϊδεύεις αυτούς εδώ τους κακομύριδες. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν ακούς τίποτα. Όλα αυτά που λες ψέματα είναι. Βοήθησέ με, καλό μου πνεύμα, να αντέξω αυτή την κακιά γυναίκα. Να μην θυμηθώ
είπε σε μένα μια φορά. Τι είπε? Μου είπε ότι θα συνερχόταν από βαριά αρρώστια. Μια ξεδέλφη. Ναι, και... Πέθανε την επόμενη εβδομάδα. Όχι. Από καρκίνο του στομάχου. Και μια άλλη φορά είπε σε μια φίλη μου ότι είδε δικηγόρο και ότι θα της εργόντουσαν πολλά λεφτά. Πέθανε της καημένης ο άντρας και δεν της άφησε λεφτά ούτε για το φέρετρο. Αυτό είναι τροπή. Καλό μου πνεύμα, συγχώρεσε αυτή τη γυναίκα και σώσε την ψυχή της. Σιγά, σταματήστε και ακούστε τι έχω να σας πω. Εδώ δίπλα έχω τον πατέρα Πορτελόν, από την ενορία της Αγίας Θερέζας. Ξέρει τι ψέματα σας λέει και πόσα πατεώνισσα είναι η γυναίκα αυτή. Το θαυματουργόνερο που σας λέει, ότι είναι από την θαυματουργή πήγη της Παναγιάς της Λούρδης. Και πού είναι? Το... Έχουν δει γειτονές να του βάζει τα μπουκάλια από τη βρύση του νεροκίτη της. Ναι! Έστω. Από τη βρύση του νεροκίτη της. Και την πιστεύαμε. Ντροπή σου. Θα σας πω, αυτό το δίθεν θα πω να του πω εγώ. Νερό, θα φοβόμουν να βρέξω και τα χείλη μου. Κοίτα. Και τι κάνει τα λεφτά που παίρνει από εσάς. Τι τα κάνει, τι τα κάνει. Τα ξοδεύει σε ποτά. Ναι. Έστω. Αγοράζει κρασί. Ο κύριος λέει της Βικάρο εδώ δίπλα. Είναι μαρτυράς μου. Κάθε Σαββατοκύριακο μου είπε πάει στο μαγαζί του και αγοράζει γαλόνια κόκκινο κρασί. Όλα ψέματα, ε. Για θρησκευτικούς σκοπούς του λέει. Τι είδους θρησκευτική σκοπή είναι αυτή, αναρωτιέμαι εγώ. Θέλω να πάτε. Να δείτε, κάθε εβδομάδα παγιωμένη, προβούντας η ανάσα της κρασίλα. Για να πάρει κι άλλο κρασί. Σωστό ψεύτρα είναι. Θέλω να πάτε, να δείτε το σπίτι της. Ζει σε ένα βρώμικο αχούρι. Που όμως από εκεί μέσα βγαίνει ντυμένη στα λευκά, σαν αγγελού. Είχε τρία παιδιά και τα τρία πήγανε κατά διαόν. Η δυο γη της στη φυλακή και η κόρη της στο μεζοδρόμιο. Τροπή σου, τούσου, τούσου. Ποια πνεύματα λέει ότι έρχονται και της μιλάνε. Δεν καταδέχονταν. Λέει ότι οι αγαπημένες νεκροί πάνε και τις μιλάνε. Δεν δέχονται το αντιστήσουν τόσο ποτά από πλάγμα. Η βρώμα μάγισσα που κάνει βουνού. Ψέματα και αυτό. Ψέματα. Σβήστε. Σταματήστε, μη φεύγετε. Σβήστε τα κεριά. Σβήστε όλα τα κεριά. Μην αφήσετε ούτε ένα κερί αναμένο. Και αφήστε την παλιόγρια στο σκοτάδι. Απατεώνισσα. Ψεύτρα. Όργανο του σατανά! Αυτό το άγαλμα του Ιησού θα το πάρω εγώ! Άσε το Ιησού! Δεν ακολουθήσου! Άσε το Ιησού! Ελάτε με την ψεύτρα! Μητέρα Ντικλό, εγώ πιστεύω στα πνεύματα. Πιστεύω ακόμη στα πνεύματα. Thank you.
much more. Ο κύριος Παραντάης? Ο κύριος Άντωνη Παραντάης? Ναι. Δικό σας είναι αυτό. Το αγοράσατε? Ναι. Άρα είναι δικό σας. Όχι. Ένα έργο τέχνης δεν είναι εμπόρευμα, κύριε Παραντάης. Δεν αγοράζεται ούτε πουλιέται ποτέ. Παραμένει πάντοτε στην κατοχή εκείνου που το αγόρασε. Που το έφτιαξε. Δηλαδή σε εσάς. Μπορώ να περάσω μέσα? Ναι. Πήρατε τα γράμματά μου? Ναι. Και τα τρία? Ναι. Και γιατί δεν απαντήσατε στα γράμματά μου, κύριε Παραντάης? Δεν άκουσα ακόμη το κέρας του Αρχάγγελου Γαβριήλ. Το εννοείτε? Δεν ήρθε ακόμη η ώρα για την Ανάστασή μου. Πώς σκέφτηκε να πει το βιαράκι αυτό? Η μητέρα μου και εγώ κυνηγάμε αντίκες στη γαλλική συνοικία της Νέας Ορλεάνης. Πήγαμε λοιπόν σε ένα μαγαζάκι στην οδό Μπέρκου. Εκεί είδαμε ένα τραπεζάκι για τσάι, το οποίο το ένα του ποδαράκι ήταν κοντύτερο από τα υπόλοιπα. Έτσι λοιπόν, κάτω από το κοντύτερο πόδι του τραπεζιού, υπήρχε αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι. Η μητέρα μου αγόρασε αυτό το τραπεζάκι και ο σοφέρ το μετέφερε στο αυτοκίνητό μας. Έτσι λοιπόν το βιβλίο έμεινε κάτω, μόνο του. Ξέρω τι είναι να γράφεις βιβλία, να καταθέτεις την καρδιά σου σε ένα χαρτί και αυτό να είναι εκεί πέρα κάτω μόνο του. Έσκυψα λοιπόν, το μάζεψα, το φελομέτρησα. Τα γράμματα είχαν χαθεί. Ο τίτλος είχε εξαφανιστεί. Το μοναδικό που είχε μείνει ήταν τα χρυσά γράμματα Άντωνη Παραντάης. Μα αυτό είναι ποιητική συλλογή, λέω στον Παλαιοπόλη. Αμπά, μου λέει, θέλω να τα αγοράσω. Πόσο κοστίζει? Άνοιξε τα χέρια του σε μια ένδειξη γενναιοδορίας και μου λέει, τίποτα δεν κοστίζει, πάρ' το έτσι. Έβαλα γρήγορα το βιβλιαράκι μέσα στη τσάντα μου και έφυγα, διότι είχα να πάω σε ένα κοκτέιλ πάρτι. Εκείνο το απόγευμα ήταν αρκετά ανίερο. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά? Αναφέρεστε σε αυτή την ποιητική συλλογή? Ναι. Δεσποινής μου, αυτό το βιβλιαράκι έχει εκδοθεί εδώ και 15-20 χρόνια. Κανείς δεν το θυμάται, είναι ξεχασμένο. Το θυμάμαι όμως εγώ. Κλείστηκα λοιπόν στο δωμάτιο του μακιγιάζ και άρχισα να το διαβάζω ξανά και ξανά και ξανά. Και τότε ένιωσα τεράστιες επιβλητικές καμπάνες καθεδρικού ναού να παρασύρουν την καρδιά μου. Δεν μπορούσα να σταματήσω να το διαβάζω. Η μητέρα μου ανέβηκε πάνω ψάχνοντάς μου. «Μα πού είσαι, πού στα κομμάτια πήγες? Όλοι ψάχνουν για σένα», ναι, μου λέει. «Μητέρα, ποιος είναι ο Άντωνη Παραντάης? Πού το ξέρεις, έχεις ακούσει κάτι γι' αυτό?» «Τίποτα, τελείως άγνωσος. Ρώτησα σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπόλεις, εκδοτικούς οίκους. Κανείς δεν ήξερε τίποτα για εκείνον. Παντελώς άγνωστος». Έτσι λοιπόν αποφάσισα να στείλω στον εκδοτικό οίκο αυτής εδώ πέρα της ποιητικής συλλογής. Η μοναδική λοιπόν πληροφορία που είχα ήταν αυτή εδώ πέρα η διεύθυνση στη Νέα Ορλεάνη. Αλλά και αυτή ήταν πριν από 10-15 χρόνια. Οπότε δεν ήξερα αν ισχύει. Αποφάσισα λοιπόν να έρθω χωρίς ειδοποίηση. Ανακάλυψα λοιπόν ότι αυτή η διεύθυνση ήταν για τουλάχιστον 20 χρόνια. Δυστυχώς όμως δεν σας βρήκα στο σπίτι. Έτσι λοιπόν σας έγραψα το πρώτο μου γράμμα που δεν απαντήσατε. Ο καιρός όμως περνούσε και έπρεπε να επιστρέψω στο κολέγιό μου. Προσποιήθηκα λοιπόν την άρρωστη, γι' αυτό και σας έγραψα άλλα δύο γράμματα που επίσης αγνοήσατε. Δεν θα ρωτήσω όμως το γιατί, δεν έχει σημασία και ούτε με αφορά. Δεν θα σας άφηνα λοιπόν να με συνομπάρετε, έπρεπε να με αφήσετε να σας ανακαλύψω. Και να είμαι λοιπόν μπροστά σας. Να είμαι εγώ, να είστε κι εσείς απέναντί μου. Να είστε κι εσείς, να είμαι κι εγώ. Τι σκοπό έχετε να κάνετε στη συνέχεια?
Δεν ξέρετε, δεν μαντεύετε. Σκοπεύω να σας ξαναδώσω στον κόσμο. Να με δώσετε στον κόσμο. Σε αυτόν τον ηλίθιο και αμελή κόσμο που σας άφησε να του ξεγλιστρήσετε. Νομίζω πως δεν θέλω να γυρίσω πίσω. Νομίζω πως προτιμώ να μείνω στη λύτρη σπηλή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχει ήδη μπει σε λειτουργία μηχανισμός. Να το σταματήσετε, σας παρακαλώ. Όχι. Έχω στείλει ήδη γράμματα σε πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το όνομά σας. Όταν τα φύγω, θα έρθετε κι εσείς μαζί μου. Όχι. Και όμως θα το κάνετε. Θα γράφετε τα ποίηματα και θα δίνετε διαλέξεις παντού. Θα διαβάζω τα ποίηματά σας. Πού? Σε λέσχες, σε κολέγια, σε λογοτεχνικά σωματεία. Διαλέξεις. Με τι θέμα? Την ομορφιά, την πίεση, τον έρωτα. Μη χειρότερα. Έχετε διαβάσει τώρα τελευταία τις ποιήσεις μου, τις εφημερίδες. Γιατί? Σήμερα ο κόσμος ασχολείται με τον παρούτι. Η ποιήση δεν έχει τη δύναμη να συναγωνιστεί τον ήχο των οβίδων που σκάνε. Η εποχή μας ενδιαφέρεται για την παραγωγή διαφόρων όπλων καταστροφής. Ακόμη και εγώ να θέλω να αναστηθώ, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ δεν έχει φυσήξει ακόμη το κέρας. Ο πιο άγριος και σίγουρος τρόπος να εκδικηθείς τον ποιητή Άντωνη Παραντάης είναι να επιδείξεις τον πρόσωπο Τζόναθαν Τζόουνς ή ό,τι έχει μείνει από αυτό. Δεν το καταλαβαίνετε. Φαντάζεστε τι μακάβριο θέαμα θα είμαι εγώ ανεβασμένος επάνω σε ένα βάθρο να δίνω διαλέξεις σε κάποιο κολέγιο. Δεν είναι τη βιλή. Δεν το βλέπετε. Η εμφάνισή σας δεν έχει καμία σημασία. Έχει. Για σας μπορεί να... Όχι, γιατί είστε μια νέα και νεόγραφη. Όχι, δεν είναι καιρός ακόμη. Κρατήστε το βιβλίο σας και θυμηθείτε το όνομά μου όταν παρακολουθήσετε τη στήλη με τα πένθη. Κάποια στιγμή θα δείτε το όνομα Τζόναθαν Τζόουνς. Οπότε, ελάτε να βρείτε τον ποιητή Άντωνη Παραντάης. Τότε είναι ο κατάλληλος καιρός όταν ο Τζόναθαν Τζόουνς θα είναι πια νεκρός. Ο Τζόναθαν είναι η ζωντανή αντίθεση του Παραντάης. Ο Παραντάης δεν είναι δυνατόν ποτέ να ανασάνει εάν ο Τζόναθαν Τζόουνς δεν έχει πάψει να ανασάνει. Σας δίνω το λόγο μου, θέλω να πιστείτε. Δεν μπορείτε να γίνετε πάλι ο Άντωνη Παραντάης. Όχι. Είναι πολύ αργά. Γέρασα. Ο θάνατος είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να σώσει την πνίδα. Γυρίστε στο κολεγιό σας, φυγείτε. Όλα έχουν ανατέλους, ακόμα και τα αποθέματα συμπαρούτητα. Όταν εξοντώσουν τον κόσμο, τότε θα αρχίσουν να ψάχνουν στα σπασμένα ποδαράκια των τραπεζών για ποίηματα με χαμένους στίχους, με χασμένους στίχους. Την εποχή εκείνη ο Τζόναθαν Τζόουνς σίγουρα θα έχει φύγει από τη μέση. Ο ήλιος θα λάβει τον καθαρό και γαλανό ουρανό. Ο άνθρωπος θα κάνει τα κουτάρα να φορήσει στις κορυφές των λόφων. Τα παιδιά θα παίρνουν χαρούμενα με τη λάβα της τελειώνας. Ο κόσμος ζωντανός και νέος και νέος σαν το αύριο. Τότε όλες αυτές οι παλιές, οι γλυκές, οι ευγενικές φωνές θα ξαναακουστούν. Θα ακούς τον αέρα στα δέντρα, την βροχή στη στέγη και τα τραγούδια του κοινού χαμένα τα κουμπιά. Τα όπλα εξτρισοκροτούν. Καταστρέφονται, όμως ορισμένα από τα γουδάκια μας, όσο μικράτε να είναι, θα ξανακουστούν και θα ακούγονται για πάντα, θα έχουν και αυτά τις επίπτωσες, αλλά πάλι θα ξαναφέρουν. Η ζωή ανεβαίνει προς τα πάνω, ο θάνατος κινείται προς τα κάτω, ο πιο τυφλός από τους τυφλούς δεν θα μπορεί να δει ποιο από τα δυο θα θριαμβεύσει. Όχι ο θάνατος, η ζωή, η ζωή, η ζωή.
Εγώ τους προκαλώ να προσπαθήσουν να σταματήσουν τη ζωή. Δεν θα τα καταφέρουν παρά τα όπλα τους και τις καταστροφές τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να τραγουδάμε. Και κάποια στιγμή ο αέρας πάνω σε όλη τη γη θα είναι γεμάτος με τα τραγούδια μας. Άσε με λίγο να σκεφτώ. Κάτι θα βρω. Φόβος είναι αυτό. Αυτό είναι φόβος. Τα ίδια πάθαινα κι εγώ στην ηλικία σου. Πατέρα, δεν ήξερα ποτέ σου στην ηλικία μου. Πάντα σε θεωρούσα μεγαλύτερό μου. Δεν μου λες Αντώσα. Πόσο χρόνο φαντάζεσαι ότι ήμουν τα πήγα την πρώτη φορά με γυναίκα, ε? Έχεις πάει με γυναίκα, πατέρα! Και φυσικά έχω πάει με γυναίκα. Όλοι οι άντρες που γίνονται πατέρες πρέπει να έχουν πάει με γυναίκα σε κάποια φάση ζωής τους. Την ίδια γυναίκα! Φυσικά και με την ίδια γυναίκα. Καλά, αυτά δεν τα σύζητα στο σχολείο με τους φίλους σου. Α, ναι. Αλλά λόγω της συγκίνησης δεν ακούμε τι λέμε ο ένας με τον άλλο. Αντώσα, είναι υποχρέωση στον κάθε άντρα όταν πριν το γάμο του να ζήσει κάποιες εμπειρίες στα θέματα του έρωτα. Αλλιώς Αντώσα, αλλιώς πολύτιμα χρόνια θα σπαταλούνται με τα ψηλαφίσματα. Πατέρα, εγώ δεν έχω πρόβλημα να σπαταλήσω ακόμα μερικά χρόνια στα ψηλαφίσματα. Αντώσα, όλα είναι μέρος διαδικασίας της ορίμανσης. Λοιπόν, πρώτα έμαθες να περπατάς, μετά έμαθες να μιλάς, τώρα ήρθε η ώρα να μάθεις και αυτό. Είσαι σίγουρος, πατέρα, γιατί νομίζω ότι δεν έχω τελειοποιήσει ούτε το περπάτημά μου, ούτε και την ομιλία μου. Αντώσα, δεν θα σ' αφήσω να γεράς προτού μεγαλώσεις. Λοιπόν, θα μπεις εκεί μέσα να ζεις την πρώτη εμπειρία με γυναίκα, αλλιώς θα σε τιμωρήσω. Τι τιμωρία θα μου ρωτήσει, πατέρα! Πατέρα, νομίζω ότι εκεί μέσα δεν θα δούμε γυναίκες με ηθικές αρχές. Δεν ψάχνουμε γυναίκες με ηθικές αρχές. Εξάλλου σε όλο τον κόσμο υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες με ηθικές αρχές. Πολλοί άντρες εδώ με ηθικές αρχές
αναγκάζονται να έρχονται σε τέτοια μέρη. Πατέρα, πατέρα, μπορώ να σου κρατάω το χέρι. Τι μας έλειπε να μπεις εκεί μέσα να γίνεις άντρας και κρατάς το χέρι του πατέρα σου. Αν τόσα καθυστερούμε, η μητέρα σου είπε στις 9 η ώρα να μας σπίτι. Έχουμε μόνο μία ώρα και 10 λεπτά μέχρι να οριμάσεις. Πατέρα, είπε στη μαμά που θα πάμε. Για τόσο ανέστο με έχεις. Της είπα... Ναι. Της είπα θα πάμε στο πάρκο να πάρουμε λίγο αέρα. Και όταν γυρίσουμε σπίτι και με δει, δεν θα καταλάβει ότι έγινε άντρας. Τίποτα δεν καταλάβει. Τίποτα δεν καταλάβει. Εξάλλου δεν θα βγάλει σπυράκια σαν αξιλαρά. Να, το πολύ πολύ να σου αφήσει ένα μικρό χαμόγελο στα χείλη. Να, έτσι. Πατέρα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να οριμάσω. Ας πούμε, να αφήσω μουστάκι. Αντώσα, πες μου την αλήθεια. Αν προτιμάς να μην πας, να σε πάω στο σπίτι. Ας μα τελειώσει την ερώτηση. Αν προτιμάς να μην πας, να σε πάω σπίτι. Πάρε με σπίτι. Πολύ καλά. Θα σε πάω σπίτι. Μπες με στην πανιέρα σου, γέμισε έτοιμη νερό και παίξε με τα καραβάκια σου μέχρι να νιώσεις έτοιμος. Πατέρα, πατέρα, θα μου θυμώσεις. Όχι. Πατέρα, πατέρα, θα σε περιφρονήσω για μένα. Όχι. Πατέρα, πατέρα, θα σε απογοητεύσω. Όχι. Καλά τότε. Θα το κάνω. Θα το κάνω. Μπράβο. Να σου πω, αν μου αρέσει, μπορώ να το ξανακάνω. Δεν σε φέρα εδώ ρε αντώσα για να μείνεις. Χριστέ μου, Χριστέ μου. Τι δύσκολο είναι να σε φίλε ελεύθερος πατέρα σήμερα. Σπέρα. Ω Θεέ μου. Ηρέμησε αγόρι μου. Ηρέμησε. Πατέρα. Τι. Είναι μια από αυτές τις δασκάλες. Μάλλον η διευθύντρια είναι αγόρι μου. Καλά είμαστε και πολύ τυχεροί. Είναι και πολύ γοητευτική. Περίμενε εδώ και εγώ πάω να κανονίσω τα δίδακτρα, έτσι. Περίμενε. Πατέρα, πατέρα! Μήπως μπορώ να πάρω μαθήματα διαλογραφίας. Κάτσε εδώ και μην κουνιέσαι. Και δεν θα αργήσω. Καλησπέρα. Πολλός καιρός για απειλή μήνα σήμερα, έτσι. Μπήκε κιόλας ο Απρίλης. Δεν βγαίνω συχνά έξω, ξέρετε. Ναι, σας καταλαβαίνω. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πάει πολύς καιρός που έχω να ασχοληθώ με τέτοια ζητήματα. Αλλά θα ήθελα μαζί σας να συζητήσουμε ένα λεπτό θέμα. 30 ρούβλια. Η απόλυτη λεπτότης. Μάλιστα. 30 ρούβλια. Ξέρετε, αν ήταν για μένα 30 ρούβλια, είναι ένα πολύ λογικό ποσό. Αλλά βλέπετε δεν είναι για μένα. Είναι ένα. Γι' αυτό είναι το νεαρό. Και απειρογείο με αυτόν εκεί, κοιτάξτε που τρέμουν τα γόνατά του. 30 ρούβλια, κύριε. Δεν έχουμε παιδικά εισιτήρια εδώ. Δεν σας καταλαβαίνω, αλλά νομίζω 30 ρούβλια είναι πολλά για ένα 19χρονο παιδί. Τι θα λέγαμε για 15 ρούβλια, Για 15 ρούβλια, διαβάσω την κοκκινοσκουφίτσα. Κοκκινοσκουφίτσα. Άκουσε κύριος, απόψε αριβάρει ένα νορβηγικό καράβι και θέλω να πάω να εκκρεμαστώ. Να βάλω την ξανθιά περούκα μου. Μια στιγμή, μην φεύγετε. Μια στιγμή, καταλαβαίνω.
Σήμερα πάνε να καταλάβετε ότι είναι τα γενέθλια του παιδιού μου. Και θέλω να κάνω ένα δώρο από τον πατέρα του. Πάρτε του μια ωραία αμπρέλα. Κοιτάξτε να δείτε, μαντάμ, κοιτάξτε να δείτε. Σε 30 χρόνια, εγώ, ναι, γνώρισα τις χάρες της πιο όμορφης κοπέλας αυτού του δρόμου. Ήλγενη Γαλατού τη λέγανε, ναι, και μου στήχησε μόνο 10 ρούβλια. Αν τη θέλετε, ακόμα εδώ είναι. 6 ρούβλια έχει τώρα. Όχι δα, όχι δα, μα το Θεό, όχι δα. Πατέρα, πατέρα! Είμαστε έτοιμοι! Όχι, παζαρεύω ακόμα. Όχι, παζαρεύω ακόμα. Περίμενε. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα αξιολάτρευτο παιδί. Είναι τυφερό. Είναι γλυκό. Ξέρετε, λέει και τις πιο όμορφες ιστορίες. Χώρια που θα το βρείτε και πολύ διασκεδαστικό. Μήπως θα μπέρδεψες λίγο, κύριος. Εγώ θα πρέπει να τον διασκεδάσω. Πατέρα, πατέρα. Να σου πω, να σου πω. Κρυώνω! Τρέξε λίγο. Είναι πάνω κάτω. 19 χρόνια περίμενες. Δεν μπορεί να περιμένεις ακόμα 5 λεπτά. Κοιτάξτε να δείτε. Κοιτάξτε να δείτε. 20 ρούλια διαθέτω για την εκπαίδευση του παιδιού μου. Ούτε ένα καπίκι παραπάνω δεν μπορώ. Σας παρακαλώ, κάντε το για το παιδί μου. Όλα το. Είσαι καλός και τρυφερός πατέρας. Αχ, αν είχα έναν πατέρα σαν και σένα, δεν θα είχα καταλήξει στους δρόμους να παζαρεύουμε πατέρες σαν και σένα. Σας ευχαριστώ. Σίγουρα υπάρχει ένα ηθικό δίδαγμα εδώ μέσα, αλλά δεν μπορώ να το βρω ακόμα. 20 ρούβλια. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ήθελα ακόμα και μια εξυπηρέτηση. Mm-hmm. Όταν φτάνει η ώρα αυτή η ερωτική, η ορταστική βραδιά, mm-hmm, θα το εκτιμούσα πολύ αν του λέγατε «Χρόνια πολλά από τον πατέρα σου». Χρόνια πολλά από τον πατέρα σου. Μήπως θέλετε και κεράκια. Όχι δα, όχι δα, δεν έχει απαραίτητο. Να, το μόνο που θέλω από εσάς είναι να είστε λίγο τρυφεροί μαζί. Λίγο τρυφερότητα ζητά. Κοιτάξτε ένα δάκρυ. Κοιτάξτε γιατί πράγματα με πήραν τα ζουμιά. Θα περιμένω πάνω. Δεύτερο πάτωμα. Τρίτη πόρτα αριστερά. Θα είμαι τρυφερή. Σας ευχαριστώ. Τα κορίτσα σήμερα έχουν περισσότερη κατανόηση. Θέλω να σας πω ότι άντρες σαν και εσάς με κάνουν να νιώθω περήφανη για τη δουλειά που κάνω. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ. Τι υπέροχη νοσοκόμα θα γινόσασταν. Σας ευχαριστώ. Αντώσα, Αντώσα μου, σχολείο τώρα. Σχολείο αγόρι μου. Το κανονίσαμε 20 ρούβλια. Καλά, ε. Πρέπει να ξέρεις να παζαρεύεις με τέτοιους άνθρωπους. Λοιπόν, δεύτερος όροφος, τρίτη πόρτα αριστερά. Εγώ θα σε περιμένω κάτω. Και κοιτά, μη βιαστείς, κοιτά να μοιάς τον πατέρα σου. Άντε αγόρι μου. Πάω πατέρα. Ναι, επιτέλους. Πατέρα, πατέρα. Πρέπει να... πάλι. Πρέπει να της πω κάτι. Σαν τι να της πεις. Σαν καλησπέρα, ας πούμε. Καλησπέρα, καλή μου φαίνεται. Όπως η καλή νύχτα φεύγος. Άντε, πήγαινε, άντε, άντε, σε περιμένει. Πατέρα, πατέρα! Έχεις να μου δώσεις τίποτα οδηγίες. Τόσα λεφτά πλήρωσα για τις ερωτήσεις που θα τις κάνεις. Λοιπόν, πήγαινε μέσα γιατί στο τέλος θα πληρώνουμε και περιορίες. Πήγαινε! Πάω, πατέρα! Μέσα σε. Πατέρα, πατέρα! Σκέφτηκα ότι όταν θα κατέβω αυτές τις σκάλες, δεν θα είμαι πια ο μικρός σου, ο Αντώσα. Θα είμαι ο Αντώ. Ο άντρας! Ευχαριστώ, πατέρα! Με... Φύγε μέσα! Πατέρα, ευχαριστώ! Φύγε μέσα! Ευχαριστώ, πατέρα! Αντώσα, μια στιγμή, μια στιγμή! Τι τρέχει, πατέρα! Μια στιγμή, έλα εδώ.
Ξέρεις, σκέφτηκα. Τι είπατε. Μήπως τώρα προτιμούσε να σου πάρω μια ωραία ομπρέλα, ε? Και μέχρι τον χρόνο, έχεις καιρό να γίνεις άντρας, ε, αγόρι μου. Ό,τι πεις εσύ, πατέρα! Μήπως είδες το καθρεφτάκι μου. Εγώ. Γιατί θα έπρεπε να το έχω δει. Γιατί είσαι δίπλα μου και γιατί σε ξέρω. Εγώ δεν είμαι σαν και σένα που όλο λες δεν έχεις το κραγιόν μου. Αλλά όταν έρχεται εκείνος, έχεις πάντα τα χείλη σου γαμμένα. Σου έχω πει 100 φορές δεν έχω το κραγιόν σου. Ούτε εγώ το καθρεφτάκι σου. Είμαστε πάτσι λοιπόν. Τι ώρα είναι? Δεν ξέρω, το ρολόι μου σταμάτησε. Α, ώστε έτσι, σταμάτησε, ε! Δεν φτάνει που μου πήρες το καθρεφτάκι μου και δεν έχω ένα καλό πιστό. Από πάνω αρνείσαι να μου πεις και τι ώρα θα έρθει εκείνος. Επειδή είσαι μια εγωίστρια και μισή, η αλήθεια να λέγεται. Τον καθυστέρησες όσο περισσότερο μπορούσες, ώστε μετά με μένα να είναι βιαστικός. Όμως μου χαμογέλασε πολύ γλυκά. Αντίθετα με σένα που ήταν ψυχρός και απότομος. Και τι ξέρεις εσύ, και πρώτον και κύριον, όταν είμαι μαζί του, να μην κοιτάς. Στέκεσαι εκεί με τα μάτια καρφωμένα σαν τον μπούφο και κοιτάζεις συνέχεια. Και βήχεις, πάντα βήχεις. Ενώ την υπόλοιπη μέρα δεν βήχεις καθόλου. Παντού υπάρχει νόμος, στα μάτια όχι όμως. Βήχω για να προσέξει και εμένα. Είσαι έξω φρενών, γιατί ξέρεις ότι σήμερα θα μου κάνει εξετάσεις και πας να σκάσεις. Θα μείνουμε μόνοι οι δυο μας. Κι αυτό δεν μπορείς να το χωνέψεις. Μόνοι οι δυο μας. Καλά. Και η νοσοκόμα δεν θα είναι μαζί σας. Άλλωστε, μια από αυτές τις ημέρες θα κάνει και σε μένα εξετάσεις. Εξετάσεις εσένα! Τι εξετάσεις θα σου κάνει? Αφού εσύ είσαι ξεγραμμένη, τι εξέταση θα σου κάνει?
ξεγραμμένη είσαι και φαίνεσαι. Που δεν έχεις αφήσει εγχείρηση για εγχείρηση που να μην την έχεις κάνει. Ορίστε. Τώρα έβαλε τα κλάματα. Έλα, πες μου σε παρακαλώ τι σου συμβαίνει. Πανάθεμά σε με αυτό το γιατρό. Δικός μου είναι ο γιατρός, μωρή. Δικός μου. Νομίζεις ότι θέλω να κάνω εγχείρηση? Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Επιτέλους θα τα φτιάξουμε. Και αυτή τη φορά δεν θα είμαι η χαζή που πάντα ήμουν με τους άντρες. Επειδή φοβόμουν. Μόλις με κοιτάξει. Ναι, θα ξεντηθώ. Ναι, και θα του δοθώ. Ναι. Και δεν με νοιάζει τι θα γίνει μετά. Τι θα γίνει μετά? Θα σε πάρουν από εδώ και θα σε στείλουν κατευθείαν στο ψυχιατρικό τμήμα. Έχεις καταλάβει ότι από στιγμή σε στιγμή θα τα τεινάξεις και παραλυρείς. Αχ, καημένη, αχ, δόλια. Ζήλια, αρρωστημένη ζήλια. Εμένα αγαπάς. Ναι, γιατί είμαι και πιο άρρωστη. Ναι, γιατί είμαι και πιο όμορφη. Ναι, και είμαι και πιο νέα. Πιο νέα, λέει η Γριέτζο, που γεννήθηκε τον καιρό του Νόε. Εσύ είσαι μεγαλύτερη. Είσαι 90 χρονών. Το ήδη ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα. Το είδα στα χαρτιά σου. Έχουνε κάνει λάθος. Γεννήθηκα το 1925, για να ξέρεις. Και σήμερα λοιπόν είμαι... 11 χρονών. 11 χρονών θα γίνω. 11 είναι τα χρόνια που κρύβεις. Τέρμα και τελείωσε. Δώσε μου αμέσως το καθρεφτάκι μου, γιατί θα σου τραβήξω τον ορό και πριν έρθει εκείνος θα τα έχεις τεινάξει. Τι ωραίο λεξιλόγιο. Χαίρομαι να ομιλώ μαζί σου. Φαίνεται ότι μικρή πήγαινε σε ιδιωτικό σχολείο, στις Ουρσουλίνες. Δώσ' μου το καθρεφτάκι μου αμέσως, γιατί δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ. Εγώ λέω να ζητήσεις να σε πάνε σε άλλο όροφο. Α, ώστε έτσι. Ξέρω εγώ γιατί. Θέλεις να μείνεις μόνη μαζί του. Αχ, καημένη, κούνια που σε κούναγε. Έρχεται. Καλησπέρα. Πρόλαβα να καλοπιστώ. Προλάβαμε. Πίσα, πιστεύεις ότι θα υπάρχουν γιατροί και στον άλλο κόσμο? Ναι, Καρμίνα, αλλά μην νομίζεις ότι θα σε αφήσω να πας μόνη σου για να τους έχεις όλους για πάρτι σου. Σε ξέρω καλά εγώ. Καλημέρα, γιατρέ. Καλημέρα. Καλημέρα, γιατρέ. Thank you.
acompaña cuando canto mi canción. Με δάγκωσε ένα λυσσασμένο σκυλί. Μου κόψε μια βακονιά στη γάμπα. Ακόμα το έχω το σημάδι. Με τις αλλαγές του καιρού δεν ξέρετε τι τραβάω. Κάνω σουβλιές, σαν να μην τα δόντια του μέσα. Σας είπα πως με δάγκωσε. Μας είπατε, μας είπατε. Κόσμια, μας το είπε, δεν μας το είπε. Το είπε, το είπε. Τώρα θα το πω καλύτερα. Περπατούσα στον δρόμο, εντελώς ανυποψίαστη. Ο ουρανός συννεφιασμένος και... Δεν αντέχω άλλο. Κλείνω τα μάτια μου. Αυτή η έξωπονέξε και μονιά σπίτι μας. Δεν μ' άκουγε κανείς που φώναζα. Ακούτε. Ακούμε, ακούμε. Κάνε κάτι στο κάτω-κάτω. Δικιά σου φίλη είναι. Θα της τα πω έξω από τα δόντια. Οι γιατροί μόλις είπαν το πόδι μου, το χάσαν. Μου δώσανε πηγόντως αντιλυσικό. Εδώ ήρθαμε. Α, ανησύχησα. Μα πού είστε? Αχ, ξέρετε τι δύσκολο πράγμα είναι σήμερα να βρεις έναν άνθρωπο να σ' ακούει και να συζητήσεις. Φαντάζομαι. Οι άνθρωποι δεν ακούνε. Καθένας έχει τα προβλήματά του. Καθένα σκέφτεται τα δικά του. Ναι, μόνο που εμείς έχουμε ξυπνήσει από τις 7. Και πολύ καλά κάνετε. Άλλοι ξυπνάνε στις 8. Εμείς ξυπνάμε στις 9. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, αλλά για να ξυπνάμε στις 7, στις 12 πρέπει να είμαστε στο κρεβάτι μας. Εγώ, κυρία, αν δεν κοιμηθώ στην ώρα μου, την άλλη μέρα είμαι χάλια. Με πιάνει ένας πονοκέφαλος και δεν με κρατά τα πόδια μου. Άσχημο πράγμα η πονοκέφαλη. Στο στρατό είχαμε ένα φίλο λοχαγό. Μπλούσκιν τον λέγανε. Αυτός πάθαινε κάτι πονοκεφάλου. Χαμπάρι δεν παίρνει. Και ξέρετε τι φάρμακο βρήκε. Φάρμακο. Είπατε φάρμακο. Κώς και ξεχάσατε να πάρουμε το φάρμακο. Ποιο φάρμακο? Για εκείνη τη μεταδοτική αρρώστια που έχουμε κολλήσει. Α, για την ανεμοβλογιά λες. Τι να σου λέμε. Πήγαμε προχθές σε ένα φιλικό μας σπίτι που για κακή μας τύχη ήταν και ένα παιδί με ανεμοβλογιά. Μάλλον πρέπει να έχουμε κολλήσει κι εμείς. Τι μάλλον καλέ, κοίτα κόλλησες κι εσύ, κοίτα έχεις γεμίσει κοκκινίλες. Πού? Παντού. Σοβαρά? Ναι. Αυτά γίνονται. Πάει τώρα, θα κολλήσω κι εγώ. Και ξέρετε τι μεταδοτική αρρώστια είναι η ανεμοβλογιά. Φοβάμαι μη κολλήσετε κι εσείς. Να κολλήσω εγώ ανεμοβλογιά. Όταν πήγαινα στα νοσοκομεία που κάνε θράψει ο τύφος και θα κολλήσω τώρα ανεμοβλογιά. Εμένα με φοβάται η αρρώστια. Είμαι παλιά καραβάνα εγώ. Είχαμε ένα φίλο στο στρατό. Γέρο, πολύ γέρο. Σωστή μούμια. Ήταν γαλλικής καταγωγής. Τον λέγανε πολύ καλά. Αυτός ο πολύ καλάς μου λέτε. Συγγνώμη που σε διακόπτω φίλη μου. Αλλά εσύ τι ώρα κοιμάσαι το βράδυ? Άλλοτε στις 2, άλλοτε στις 3.
Σήμερα θα τον πάρω κατά τις 4. Γιατί κοιμήθηκα και το μεσημέρι λιγάκι. Θα πάθω κρίση! Σόνια, τι έχεις Σόνια, έχεις πάλι αυτά τα ρηγή. Πράγμα. Φοβάμαι πως θα έχουμε και πάλι απόψε τα ίδια. Ξέρεις, τι πιάνουν κάτι φοβερές νευρικές κρίσεις. Και ένα περίεργο πράγμα. Τι πιάνουν πάντα βράδυ, μετά τις 12, ποτέ μέρα. Σόβαλα. Ναι, με πιάνουν έτσι ξαφνικά, με ένα ακουμεναβούισμα στα αυτιά, σαν να το ακούω τώρα. Και μετά, χάνω τα λογικά μου και κοιμάω σ' όποιο πάω μπροστά μου. Πετάω καρέκλες, τραπέζια, ξέρετε τι κεφάλια μου σπάσε εμένα που με βλέπετε. Τι λες ρε παιδί μου, έχεις πάει να κοιταχτείς. Παντού πήγαμε, δεν γίνεται τίποτα. Ειδοποιώ μόνο τους φίλους να φύγουν όσο είναι ακόμα καιρός. Πολλά προβλήματα έχει βρε η αδερφή σου. Μία η πονοκέφαλη, μία η μικρανίες. Βρε δεν τις αλλάζεις να βρεις την ησυχία σου. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό, την αγαπάω. Τι θα γίνει, θα φύγετε ή θα αρχίσω να πετάω. Ναι, φύγετε όσο είναι ακόμα καιρός. Να φύγω εγώ. Εγώ δεν δίλιασα μπροστά στον πόλεμο. Και θα δηλιάσω τώρα μπροστά στην κρίση. Όχι! Θα μείνω εδώ να της μιλάω και να δεις που θα το ξεπεράσει. Θα μείνει εδώ και θα μου μιλάει. Βεβαίως. Νομίζω το ξεπέρασα. Μια χαρά είναι τώρα. Α, μπράβο. Τότε να συνεχίσουμε την αυτό που σας έλεγα. Τι σας έλεγα. Βρισκόμαστε που λέτε μπροστά στο Αλκατζίκ. Θα νιώσω όμως καλύτερα αν η αδερφή μου μας διαβάσει το τελευταίο της μυθιστόρημα. Μούρκι, γράφεις μυθιστόρηματα. Ποτέ δεν μου το έχεις ξαναπεί. Μου τζουρώνα εκεί τα χαρτιά. Μην την ακούτε, το τελευταίο της είναι αριστούργημα. Η Ατσαλένια Κάμα λέγεται. 7 τόμοι είναι. Δεν θα θες το ακούσεις. Μα πώς δεν θέλω! Εγώ τρελαίνομαι για την πεζογραφία! Σοβαρά! Καλέ, ξεκίνα μία η ώρα! Μέσα σε ένα τεράστιο και βιβλητικό πύργο που δέσποζε μέσα στο τοπίο απόρθητος, μα και συνάμα φιλόξενος, ζούσε ο κόντε Βαλεντίνος Μπλένσκι. Αχ, Θεέ μου, να ζεις σε ένα τέτοιο πύργο. Ντιν. 2 η ώρα. Συνέχισε. Ο πύργος άνοιξε τις πύλες του και μπήκε μέσα μια άμαξα της Ροδάφης. Εκείνη έμεινε εκστατική στη θέα της. Στη θέα του κόντε ή στη θέα του πύργου. Ντιν. Με ρωτάς τι θέλω η πυροδάτη στον κόντε. Όλα γδάρω να κοιμηθούν. Έτσι είπε η ροβάτη. Δεν αντέχω άλλο, χαμπάρι δεν παίρνει τα νεύρα μου. Αφού δεν μπορείς, σταμάτα το. Έλα τώρα να συνεχίσουμε την ιστορία που σας έλεγα. Ακούς και εσύ, κυρία Σόνα. Ακούω. Βρισκόμαστε που λέτε μπροστά στο Αλκατζί. Μας βρήκε μεγάλη λαχτάρα. Εμάς να δεις. Σας βρήκε και εσάς λαχτάρα στο Αλκατζί. Όχι. Εμάς μας βρήκε κατοίκον. Πώς γίνεται αυτό. Πού να σου λέμε τώρα. Όχι, πείτε μου. Το τελευταίο καιρό τα φέρνουμε πολύ δύσκολα βόητα. Δεν έχουμε, καταλαβαίνετε. Όχι, βέβαια. Δανειζόμαστε από γνωστούς αφίλους και αν δεν βρούμε μέχρι αύριο 200 ρουβλιά, μήπως ξέρετε κανένα να μας δώσει. Μήπως ξέρετε τι ώρα είναι. Νωρίς το χάραμα είναι ακόμα, κάτσε να σου τελειώσουμε που λες. Το τελευταίο καιρό είχαμε, δηλαδή δεν είχαμε. Είχατε, δεν είχατε, με ξενυχτήσατε πάλι. Περιμένετε, μη φεύγετε. Αφήστε
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τελικά τα καταφέρατε και μας φτιάξετε τη διάθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήσταν τέλεια. Όλοι. Να είστε καλά. Και στις επόμενες φορές μια άλλα πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς που μας παρακολουθήσατε και μας εμπιστευτήκατε και ήρθατε απόψε να περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Θεωρώ ότι το πετύχαμε. Να είστε καλά. Και να ετοιμάσετε το πέρασμά σας από το Θέατρο Απόλλων, αν και είναι η δεύτερη φορά, ένα βιβλίο, το οποίο είναι πολύ καλό βιβλίο από το 1980. Είναι που αναφέρεται στη Σύρο με πολλές λεπτομέρειες, όπως το λέω. Να πούμε ότι είσαστε υπέροχοι, σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Βέβαια δεν θα μπορούσαμε να πούμε όχι στο Σύλλογο Πελοποννησίων Σύρου, γιατί είναι ένας από τους δραστήριους συλλόγους της Ομοσπονδίας μας και σε κάθε κάλεσμά τους, με τη βοήθεια του Θεού, θα είμαστε εδώ. Σας ευχαριστούμε και θα μας επιτρέψετε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι το βιβλίο εδώ πολύ, ένα ιστορικό βιβλίο. Πάρα πολύ ωραίο. Μαζί με την Περιφέρεια Αττικής είναι η έκδοση του συλλόγου μας, είναι οι Φορεσιές της Αττικής. Από τότε που ξεκίνησαν μέχρι σήμερα, καθώς και το λεύκομα από τη χοροδία μας. Του θεατρικού την επόμενη φορά. Είναι οι φορεσές είναι η έκθεση που είχατε κάνει και την επισκεφθήκαμε. Ωστόσο, μιας και ο κύριος Γιώργος Ματαράγκας λείπει, δεν είναι κοντά μας, ένα δωράκι για αυτόν, ένα βιβλίο. Είναι ένα φωτογραφικό λεύκομα για τον Γιώργο τον Ματαράγκα και να του μεταφέρετε τους πολλούς χαιρετισμούς και την μας. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ.